Καθώς η Μαριούπολη απελευθερώνεται, εντοπίζονται ίχνη παρουσίας μισθοφόρων από την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Άλλωστε από Μάρτιο είναι γνωστό ότι η Τουρκία έχει αποστείλει ενόπλους από το Καραμπάχ και τη Συρία στην Ουκρανία, ώστε να συμμετάσχουν στη Λεγιώνα των Ξένων, που έχει συγκροτηθεί στο πλευρό Ουκρανικού στρατού, ισχυρίζεται το ρωσικό πρακτορείο ΡΙΑ Νοβοστή, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή τότε της Συριακής Αντιπολίτευσης. Στρατιώτες του αστυνομικού συντάγματος ειδικού σκοπού με το όνομα του ήρωα της Ρωσίας, Αχμάτ Αντζή Καντήροφ, συνεχίζουν την προέλασή του σε πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα στη Μαριούπολη, που εξακολουθεί να κρατείται από τους εθνικιστές και τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Βρήκαν ίχνη παρουσίας μαχητών στην Ουκρανία και ξένους μισθοφόρους από χώρες όπως η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Τούτον αποδεικνύεται από τις ανακαλυφθήσεις σημαίες αυτών των κρατών. Στο παρουσιαζόμενο βίντεο που δημοσίευσε ο Ραμζάν Καντήροφ, μπορεί κανείς να δει την προέλαση του στρατού για τον έλεγχο της Μαριούπολης. Ως αποτέλεσμα της ενεργούς πρόοδου, κατέστη δυνατό να βρεθούν ίχνη της αποδεδειγμένης παρουσίας μισθοφόρων και μαχητών στο έδαφος της Ουκρανίας, ακόμη και από χώρες όπως η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Σημειώνεται ακόμη ότι είναι πιθανό να βρίσκονται εδώ και μετανάστες από άλλες χώρες. Κάτι που δίνεται να γίνει γνωστό μόνο αφού τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η επικράτεια της πόλης. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί προθεσμίες για τον έλεγχο της Μαριούπολης και επίσης η κατάσταση για το στρατό, τους μαχητές, τους εθνικιστές και τους μισθοφόρους στην πόλη είναι εξαιρετικά προβληματική.